Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε εκδήλωση στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Διάλογος για την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Πόλεων, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, του Europe Direct of Crete και των Ευρωπαϊκών Φεντεραλιστών Κρήτης. Πρέπει να ξαναβρούμε τα ιδιώδη και τις βάσεις που χτίσανε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, παραδείγματος χάρη τα κοινωνικά θέματα, τα θέματα παιδείας, και μία από τις προτάσεις που σίγουρα θα βγει από εδώ είναι να δημιουργηθούν συμβούλια νέων, τα οποία όχι όμως έτσι επιπόλαια και τυπικά μόνο για να πούμε ότι είμαστε καλοί και συζητάμε με τους νέους. Αυτά πρέπει να συνεργαστούν καθημερινώς με τα δημοτικά συμβούλια και τα περιφερειακά συμβούλια. Στην Ευρώπη πρέπει να επανανακαλύψουμε ή να πλοηγηθούμε, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα υφιστάμενα δεδομένα και με το δόγμα το ανελαστικό της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σε κάθε όμως περίπτωση είναι αναγκαίο για πολλούς λόγους να επανανακαλυφθεί ο αναδιανεμητικός πραγματισμός. Άρα πραγματιστικές απαντήσεις, αποκρίσεις στις ανισότητες, στην επισφαλή εργασία, στην γενικευμένη επισφάλεια, σε επίπεδο πια πολιτών. Πολίτες του Ηρακλείου συνέβαλαν στο διάλογο για την Ευρώπη με καινοτόμες και βιώσιμες προτάσεις που θα μπορούν να υιοθετηθούν από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις έπειτα από την παρουσίαση στη Σύνοδο των Δημάρχων στις Βρυξέλλες στις 20 και 21 Μαρτίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υπερασπιστεί τις αρχές και τις αξίες οι οποίες διασφαλίζουν τη φυσιογνωμία και τη συνοχή της. Θα αναφερθώ στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EuroCities, το οποίο μιλάει για 140 ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες θέλουμε να φέρουμε τους νέους κοντά. Με απότερο σκοπό, οι Δήμοι των πόλεών μας να βοηθήσουν στα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Να μάθουν για τα δικαιώματα που βοηθάει και στην πράτη Ευρωπαϊκή Ένωση στον Ευρωπαίο πολίτη. Θα μάθουν ακόμα για τα προγράμματα Erasmus, για τη γενικότητα, για τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν νέοι σήμερα στον εργασιακό χώρο. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκαν τα θετικά σημεία της Ευρώπης και οι νέες προοπτικές για το μέλλον, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν η πολιτική για τη συνοχή, παιδεία και κοινωνική πολιτική. Και γιατί όχι μια πρόταση από το Ηράκλειο να είναι τόσο καλή για να συμβάλλει στην διαμόρφωση της νέας νομοθεσίας για τη νέα προγραμματική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μικροσκόπιο της εκδήλωσης βρέθηκαν το Brexit, οι ανισότητες στην Ευρώπη, το ζήτημα της επισφαλούς εργασίας και όχι μόνο. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα, τα οποία παράγουν, αν με επιτρέπετε, ακόμα και εκλογικά αποτελέσματα, επηρεάζουν εκλογικές συμπεριφορές, είναι οι ανισότητες. Ναι, μεν η Ευρώπη φαίνεται να έχει βγει από την κρίση, την οικονομική τουλάχιστον και την ύφεση, σε μεγάλο βαθμό. Οι διαιρέσεις όμως, όπως για παράδειγμα μεταξύ των επιδόσεων των κρατών του Βορρά και των κρατών του Νότου, όλα αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα και μας επιβάλλουν, όχι απλά μας επιτρέπουν, μας επιβάλλουν να ξανασκεφτούμε την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.